Πάμε στην επόμενη σύνδεση. Μίλησα για μητέρες, εστίασα στο ρόλο της γυναίκας ως μητέρα βέβαια. Και πάμε τώρα στην κυρία Κατερίνα Τζουλιαδάκη, η οποία είναι μέλος του ΔΣ Συλλόγου Πολυτέχνων Ηρακλείου, να την καλησπερίσουμε, να την ευχαριστήσουμε. Χρόνια πολλά για την ημέρα. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά σε όλες τις τηλεθεατριές σας. Καλησπέρα σε όλους τους τηλεθεατές σας. Χαίρομαι που μας φιλοξενείτε στην εκπομπή σας. Λοιπόν, παρακαλώ, τι θα. Ναι. Πολύτεκνη μητέρα και εργαζόμενη, έτσι δεν είναι? Πολύτεκνη μητέρα, όχι με την κανονική έννοια του όρου, δηλαδή δεν είμαι πολύτεκνη με το ειδικό καθεστώς πολυτέκνου, δηλαδή ναι, μονογονέας με τρία παιδιά, ναι, και εργαζόμενη σε δύο δουλειές. Σε δύο δουλειές. Ο συνδυασμός δύσκολος? Πραγματικά. Υπερβολικά δύσκολος, όπως κάθε εργαζόμενη μητέρα. Μάλιστα, αλλά δεν έχετε σκεφτεί βέβαια δύο δουλειές. Για να μιλάτε για δύο δουλειές σημαίνει... Αναγκαστικά. Σημαίνει ότι προσπαθείτε καθημερινά με τη σκέψη στα παιδιά. Αναγκαστικά. Προτεραιότητα έχουν πάντα τα παιδιά. Προτεραιότητα έχουν πάντα τα παιδιά. Έχετε χρόνο, ναι, καθόλου να έρθετε σε επαφή μαζί τους? Αρκετό. Όταν κάποιος θέλει, πάντα βρίσκει. Είναι δύσκολο βέβαια, αλλά όταν συνδυάζεις ποιοτικό χρόνο μαζί τους, εξασφαλίζεις αυτό που πρέπει. Αλλά πάντα δεν είναι εύκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά πάντα θέλουμε το χρόνο τον περισσότερο, έτσι δεν είναι? Να είχα λίγο χρόνο παραπάνω. Πολύ. Πάντα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο με τα παιδιά μας και εμείς το έχουμε ανάγκη, αλλά και τα ίδια τα παιδιά. Είναι τα παιδιά που δίνουν και τη δύναμη σε ένα γονέα, παρά τις δυσκολίες, που όλοι έχουμε δυσκολίες, να τις προσπερνάμε, ναι, και να συνεχίζουμε. Ακριβώς. Γι' αυτό σήμερα την σημερινή ημέρα, δεν, όπως το βλέπω εγώ, χρειάζεται καθημερινά να υποστηρίζεται η γυναίκα, όχι μόνο τη σημερινή ημέρα που θεωρείται ημέρα γιορτής. Ναι. Καθημερινά πρέπει να υποστηρίζεται, να τη σεβόμαστε, να την τιμάμε και να τη βοηθάμε. Και να τη βοηθάμε. Βέβαια, μεγάλη συζήτηση αν το κράτος ή η πολιτεία έχει καταλάβει το ρόλο της εργαζόμενης μητέρας, της πολύτεκνης εργαζόμενης μητέρας, και αν βοηθάει, φαντάζομαι, που θέλουμε ακόμα πολλά βήματα. Καθόλου. Προσωπικά πιστεύω καθόλου. Το είπατε εσείς, για να μην το πούμε. Ναι, θεωρώ ότι όχι μόνο η πολύτεκνη μητέρα, γενικότερα η μητέρα δεν βοηθάει από το κράτος σε πολλά επίπεδα. Πώς φαντάζεστε τα επόμενα χρόνια? Τα επόμενα χρόνια σε σχέση με τι, σε σχέση με προσωπικά γενικότερα? Σε σχέση με την οικογένειά σας, με τις χαρές που έρχονται? Αισιόδοξα. Το μόνο που επιθυμώ είναι αισιόδοξα πάντα. Δεν υπάρχει αισιοδοξία, δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Ναι. Υγεία να έχουμε. Εμείς, τα παιδιά μας, οι άνθρωποι μας και σε όλο τον κόσμο, ειρήνη κτλ. Προκειμένου να προχωρήσουμε. Υγεία, αισιοδοξία. Είναι Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας. Το μήνυμά σας τώρα σε τηλεθεάτριες και σε μικρή ηλικία. Ναι. Μικρές ηλικίες που ξέρετε, μια γενιά. Κακά τα ψέματα. Μας το είπε και η 90χρονη αγρότησα πριν από λίγο. Δεν ξέρω αν παρακολουθήσα την εκπομπή. Εγκαταλείπουν κάπως εύκολα. Δεστυχώς. Στην πρώτη δυσκολία λένε δεν μπορώ να το κάνω. Τι έχετε να τους πείτε? Γενικότερα, αυτό που έχω να πω και το μήνυμα που θέλω να περάσω είναι ότι δεν πρέπει να εγκαταλείπουμε την πρώτη δυσκολία. Η ζωή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν ξέρεις τι μπορεί να σου επιφυλάξει καθημερινότητα. Χρειάζεται να έχουμε επιμονή, υπομονή. Να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας πάνω απ' όλα, να μην δεχόμαστε, να περάσουμε και το μήνυμα της ημέρας σχετικά με τη βία, να μην ξεχνάμε ότι το έτος το 20 έχει στιγματιστεί με τη γενικοκτονία 17 Ελληνίδων στην Ελλάδα, τέλος πάντων, μπορεί να δεν ξέρω αν ήταν όλες Ελληνίδες, 17 γυναικών. Πρέπει να μιλάμε, να μην δεχόμαστε τη βία, να ανοίγουμε το στόμα μας να μιλάμε, να δεχόμαστε μόνο την αγάπη, του σεβασμό που πρέπει να δεχόμαστε όχι μόνο στα γυναίκες, αλλά όλοι οι άνθρωποι και τα παιδιά και όλοι. Να μην οπισθοχωρούμε, να κοιτάζουμε να μπροστά και να αντιμετωπίσουμε τη ζωή με αισιοδοξία. Τη ζωή με αισιοδοξία, ναι. Κυρία αυτό. Τζουλιαδάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ και του χρόνου με το καλό να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε θερμά.